για την τροπολογία για τον καθορισμό κατώτατου μισθού για το 2023. Προφανώς έχει χαρακτηριστικά προεκλογικού περιεχομένου. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε λαϊκίζοντας σε αυτό το κομμάτι. Προβλέπει αλλαγή της ημερομηνίας προκειμένου να καθορίσει ο Υπουργός το ύψος του κατώτερου μισθού με βάση τις προβλέψεις του νόμου Βρούτσι Αχτσιόγλου, αυτού του απαράδεκτου αντεργατικού νόμου που καταργεί τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και αποτελεί ορόσημο για το κεφάλαιο στη μείωση του λεγόμενου κόστους εργασίας με τη συγκράτηση και τη μείωση του μέσου μισθού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το νομικό πλαίσιο και να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα κριτήρια αυτού του νόμου έχουν ως βάση την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων. Η όποια αύξηση θα έχει το πράσινο φως της εργοδοσίας, η οποία θα συμμετέχει και στη διαμόρφωση της εισήγησης της κυβέρνησης για το ύψος του όποιου νέου κατώτατου μισθού από χρόνο σε χρόνο. Εμείς μιλάμε ως ΚΚΕ για μισθούς στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για την κάλυψη των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία 10-12 χρόνια. Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε και ενδιαφερόσασταν για το μισθό του εργαζόμενου, θα έπρεπε να είχατε κάνει αποδεκτές τις τροπολογίες του ΚΚΕ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, για την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες που ανακουφίζουν τον λαό, ανακουφίζουν, δεν του λύνουν στο σύνολό του τα προβλήματά του, αλλά σε κάθε περίπτωση τον ανακουφίζουν με τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, με την μείωση έως την κατάργηση μάλλον του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα και τις υπόλοιπες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ. Ούτε εσείς τις κάνατε αποδεκτές, ούτε άχνα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για να στηρίξουν από το βήμα της Βουλής αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ.